Συνεχίζουμε όμως, οι βραβεύσεις δεν σταματούν εδώ. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε προσφάτως επένδυση ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στη δημιουργία από την επιχείρηση ΕΛΠΕΝ, εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Κερατέα, και ενός κέντρου έρευνας και εκπαίδευσης στα Σπάτα. Σε πλήρη λειτουργία, οι δύο επενδύσεις θα δημιουργήσουν άμεσα 210 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και τουλάχιστον 580 έμεσες θέσεις εργασίας. Το νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Κερατέα θα έχει δύο καινοτόμες μονάδες παραγωγής με τεχνολογίες που για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα και το 85% της παραγωγής του συγκεκριμένου εργοστασίου προορίζεται για εξαγωγή. Το λόγο θα δώσουμε αμέσως τώρα στον κύριο Θεόδωρο Τρίφων, αντιπρόεδρο της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Χαίρετε. Καλημέρα σε εσάς, σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε όλα αυτά τα πολύ ωραία συνέδρια και τις εκδηλώσεις που κάνετε. Δυστυχώς από μακριά αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω το εξής, ότι για μας η φαρμακευτική βιομηχανία είναι προϋπόθεση επιβίωσης το να μπορούμε να έχουμε διαφοροποιημένα προϊόντα, προϊόντα τα οποία να έχουν κάποιο τεχνολογικό πλεονέκτημα, κάποιο πλεονέκτημα για τον ασθενή, να μην είναι μόνο γενώσιμα, και προϊόντα τα οποία να έχουν και ένα εξαγωγικό προσανατολισμό. Μετά από 10 χρόνια πολύ μεγάλη ύφεση και κρίση και υποχρηματοδότηση δαπανών υγεία, έχοντας και δεχόμενοι στις πωλήσεις μας στην Ελλάδα πέραν κάθε οικονομικής λογικής χαράτσι, το οποίο βαφτίζεται clawback, 42% μέσον όρο επιστροφές από ελληνικές εταιρείες, ενώ στο εξωτερικό είναι 17%, είναι πραγματικά, όπως είπαμε, προϋπόθεση επιβίωσης. Είναι φυσικά πάρα πολύ δύσκολο, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν στερηθεί και επενδυτικά κεφάλαια με αυτό το clawback και την υποχρηματοδότηση. Δεν είναι ότι στερήθηκαν κάποια κέρδη, κάποια έσοδα. Έχουν στερηθεί από ελληνικές βιομηχανίες επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία αντίστοιχα είχαν οι βιομηχανίες στην Ευρώπη, οι μεσαίες που μας ανταγωνίζονται. Όταν εγώ από τα έσοδα μου δίνω 42 έκπτωση και άλλος δίνει 17, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά 17 μεταξύ 42 πάει σε ένα μεγάλο μέρος σε επενδύσεις, ανανέωση προϊόντων, τεχνολογιών κτλ. Εμείς αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμενοι την τελευταία διετία κάποια κίνητρα που υπήρχαν για τα τελευταία χρόνια και παίρνοντας και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, διότι όπως σας είπα και η εταιρεία μας αποφάσισε να κοιτάξει μπροστά και να είναι παρούσα μετά από 10 χρόνια και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προχωράμε σε μια σειρά από επενδύσεις οι οποίες θα συμπληρώσουν το προϊόντικό μας πορτφόλιο με φάρμακα τα οποία θεωρώ ότι θα έχουν και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Κυρίως αναπνευστικό, καρδιομεταβολικό και για διάφορες άλλες κατηγορίες παθήσεων. Έχουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο είναι πάνω από 80 εκατομμύρια την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Σίγουρα, όπως είπα, υπάρχουν κάποια κίνητρα. Είναι ο νόμος στρατηγικών επενδύσεων που δίνει για το R&D κάποια κίνητρα. Είναι οι υπεραποσβέσεις. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω και κάτι, γιατί είμαι περήφανος που εκπροσωπώ αυτό το κλάδο. Ότι υπάρχει σε εξέλιξη το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ που για μένα υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και θέλω όποιος το ακούει να το καταλάβει. Το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ στον τομέα του έσοδου της βιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία επιστρέφει 1,2 δις σε clawback, σας είπα πόσο είναι ο μέσος όρος Ευρώπης, και από αυτά μας δίνουν πίσω 100 εκατομμύρια το χρόνο για να κάνουμε επενδύσεις. Είναι σύμπραξη ετεροβαρής τελείως. 1,2 με 100 εκατομμύρια και αυτά τα 100 εκατομμύρια που δώσανε το 2020 έχουν συντελέσει σε 40 επενδυτικά προγράμματα, τα οποία κατατίθενται και θα κατευθυνθούν στη ΓΕΓΕΤ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, από ελληνικές και ξένες εταιρείες. 40 επενδυτικά προγράμματα θα τρέξουν στη φαρμακομηχανία με ένα ελάχιστο κίνητρο. Άρα, εάν έχουμε σταθερότητα, εάν έχουμε ένα ορίζοντα τριετούς με πενταετούς, το οποίο πρέπει να έρθει κάποια στιγμή στη χώρα, και αν τα κονδύλια που θα έρθουν του Recovery Fund και τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθυνθούν σωστά, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει ένα πεδίο για τον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, διότι υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες στο εξωτερικό, με νέες μεγάλες αγορές που ανοίγονται, με τη μεσαία τάξη σε Κίνα και Ινδία που θέλει ευρωπαϊκό φάρμακο, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική βιομηχανία έχει μια παράδοση με 29 εργοστάσια, εξάγουμε σε πάνω από 140 χώρες το φάρμακο το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν. Η δική μας εταιρεία, ΕΛΠΕΝ, μάλιστα έχει και θυγατρική στη Γερμανία. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας επενδυτικό πλάνο αρκετά αναπτυγμένο από τη φαρμακοβιομηχανία. Ελπίζουμε να υπάρξει σταθερότητα να συνεχίσει να υλοποιείται.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τρίφων, για την παρουσία σας εδώ στην εκδήλωση του Export Leaders 2021.